Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πραγματικά συμπάσχω με τους υπουργούς της κυβερνήσεως, οι οποίοι θα έχουν λουστεί από κρύο υδρότα, όπως είπε προηγουμένως ο γραμματέας του ΚΚΕ, διότι έρχεται η ταξική πάλι και η έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα. Πώς βλέπουν αυτή την ταξική πάλι τα απολιθώματα του σταλινισμού, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το είδαμε από τις οθόνες των τηλεοράσεών μας, όταν οι Έλληνες πατριώτες, κρατώντας ελληνικές σημαίες, διαμαρτυρόμενοι έξω από τη Βουλή, εδέχθηκαν την επίθεση εκτός από τις δυνάμεις των ΜΑΤ και των ροπαλοφόρων του ΚΚΕ, που είναι η τελευταία φρουρή των χειμερινών ανακτόρων, η τελευταία γραμμή αμήνης του αστικού συστήματος απέναντι στην εθνική επαναστατική ιδέα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, γνωρίζετε ότι δεν κινδυνεύετε από το ΚΚΕ. Γνωρίζετε ότι δεν κινδυνεύετε από τους κομμουνιστές. Το σύστημα μόνο ένα κίνδυνο έχει σήμερα. Το αμαρτωλό και διεφθαρμένο πλουτοκρατικό σύστημα, η ψευτοδημοκρατία της Δύσεως. Τον εθνικισμό που αναγεννιέται σε ολόκληρη την Ευρώπη και που στην Ελλάδα εκπροσωπείται δυναμικά από τη Χρυσή Αυγή των Ελλήνων. Συζήτηση σήμερα για τον προϋπολογισμό. Και σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού, αναμένονται για το 2018 μέτρα ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα επιβληθούν με νέες περικοπές στο ενιαίο μισθολόγιο, πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα, κατάργηση του ΕΚΑΣ, κατάργηση πολλών επιδομάτων και πρόσφατες επιβαρύνσεις βεβαίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση έχει επιβάλει συνολικά με τον προϋπολογισμό αυτό 27 νέους φόρους και 21 περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Και έχει μειώσει μάλιστα 2 φορές το αφορολόγητο, έχοντας αυξήσει τους έμεσους φόρους. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα έρχεται το 2018 η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Ανάμεσα σε αυτά η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος, που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, που έχουν κοινωνικά διαλυθεί από τους πρόσφυγες και τους λαθρομετανάστες. Και εσείς ακόμη μιλάτε για πρόσφυγες πολέμου. Την ίδια στιγμή που βγαίνει η Συρία και λέει ότι ο πόλεμος τέλειωσε. Βγαίνει η κυβέρνηση του Ιράκ και λέει ότι ο πόλεμος τέλειωσε. Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ εφημερίδων ότι ξαναχτίζονται οι εκκλησίες των χριστιανών Ορθοδόξων του Ιράκ επειδή ο πόλεμος τέλειωσε. Η μόνη χώρα η οποία δεν έχει καταλάβει ότι ο πόλεμος τέλειωσε και φιλοξενεί από το υστέρημα του ελληνικού λαού πρόσφυγες πολέμου, ενός πολέμου που δεν υπάρχει, είναι η Ελλάδα. Μειωμένοι συντελεστές λοιπόν στα νησιά μας. Τα νησιά μας του Αιγαίου, την κυριαρχία των οποίων διεκδικεί ο Ερντογάν, και επί του θέματος θα επανέλθω. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ιδιοκτήτες καταστημάτων, χτυπιούνται αλίπητα. Η μεσαία τάξη έχει κυριολεκτικά αφανιστεί. Θέλετε να την εξαφανίσετε, θέλετε να οδηγήσετε σε μια φτωχοποίηση και προλατεριοποίηση των μαζών, ούτως ώστε να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αντίσταση. Και αυτό το οποίο έχω πει και σε προηγούμενη ομιλία μου στη Βουλή, είναι ότι το χειρότερο το οποίο κάνατε σαν κυβέρνηση, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, δεν είναι ότι δεν σκίσατε το μνημόνιο. Δεν είναι ότι υποχωρήσατε και παραδοθήκατε αμαχητοί στους διεθνείς τοκογλύφους. Είναι ότι ξεριζώσατε κάθε ελπίδα από τα στήθη του ελληνικού λαού, οδηγώντας τον σε μια παθητικότητα και έναν ραγιαδισμό.
Προϋπολογισμός 2018 και το σύνθημά σας είχε ακόμη στα αυτιά ενός απατημένου λαού. Κανένα σπίτι, στα χέρια τραπεζίτη. Και έρχομαι εδώ και σας διαβάζω. Ο επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν, Κοστέλο, προειδοποίησε ότι η τρίτη αξιολόγηση δεν θα τελειώσει ούτε στα τέλη Ιανουαρίου αν οι πληστηριασμοί δεν συνεχιστούν για χρέη προς το δημόσιο εκτός των τραπεζών. Μάλιστα με διάταξη που ψήφισε η κυβέρνησή σας τον Μάιο, το άρθρο 78 του νόμου 4472 του 2017 προβλέπεται ότι οι πληστηριασμοί ακινήτων για οφειλές προς τα ΔΟΗ θα διενεργούνται με τιμές εκκίνησης όχι τις αντικειμενικές, αλλά τις πολύ χαμηλότερες εμπορικές. Επίσης, στην ισχύουσα πλέον διάταξη, οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται για αποσάλιξη πρόθεσμα άνω των 500 ευρώ. Τη φτωχολογιά χτυπάτε όταν θα κάνετε κατασχέσεις κατοικιών για χρέη των 500 ευρώ. Επιπροσθέτως, κατασχέσεις για χρέη προς το δημόσιο δεν προστατεύουν την πρώτη κατοικία. Και φυσικά η διάταξη αυτή ανοίγει τον ασκό του αιώνου. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, λέει ότι δεν χρειάζεται νόμος για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και ότι έχετε κάνει συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες. Σοβαρός, δεν χρειάζεται νόμος. Και ποια συμφωνία έχετε κάνει με τις τράπεζες? Ποιες τράπεζες? Αυτές που ανήκουν πλέον σε διεθνή φαντ, σε κοράκια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν κανένα ίχνος τιμή προκειμένου να κερδίσουν εις βάρος των λαών. Και σχετικά με τους πληστηριασμούς, έχω εδώ ένα ντοκουμέντο το οποίο θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής και είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το ΦΕΚ της 29ης Νοεμβρίου του 2017, όπου στο άρθρο 1, πεδίο εφαρμογής, αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής. Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι τήρησης και γνωστοποίησης στα πιστωτικά ιδρύματα του ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Επαναλαμβάνω, ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού των συμβολεογράφων που ενεργούν ως υπάλληλοι ηλεκτρονικού πληστηριασμού έναντι όλων των δανειστών τους και για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. Ούτε ο Πάπας της Ρώμης δεν έχει τέτοια ασυλία την οποία δίνεται στους συμβολεογράφους που θα κάνουν το βρώμικο παιχνίδι για λογαριασμό δικών σας και των τοκογλύφων των τραπεζών. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τους έμεσους φόρους και είναι εντυπωσιακό ότι ενώ η οικονομία βρίσκεται σε διαρκή συρρήκνωση, εισπράξει από τους έμεσους φόρους παραδόξως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Για το 2018 προβλέπεται να ανέλθουν στα 27 δισεκατομμύρια 390 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αποτελεί το μεγαλύτερο μετά το 2011. Και σε αντίθεση με τους άμεσους φόρους, ως γνωστόν, που επιβαρύνουν αναλογικά όλους τους πολίτες, οι έμεσοι φόροι επιβαρύνουν το ίδιο και τους πλούσιους και τους φτωχούς. Είναι φόροι, οι έμεσοι φόροι, άκρος καπιταλιστικοί που γίνονται από μια κυβέρνηση η οποία δηλώνει αριστερή και δεν έχω αντίρρηση ότι είναι αριστερή, γιατί τελικά τι άλλο ήταν η αριστερά από ένα στην ουσία καπιταλιστικό και αυτό σύστημα, αφού επίκεντρό του είναι η ύλη, είναι το χρήμα. Έχει γονατίσει ο ελληνικός λαός από τα μνημόνια και την ίδια στιγμή βλέπουμε σε δημοσιεύματα εφημερίδων, σε ανακοινώσεις. Συγγνώμη. Του Ινστιτούτου Καταναλωτών βλέπουμε ότι οι τιμές στα τρόφιμα δεν έχουν πέσει. Και διαβάζουμε μάλιστα στη σχετική ειδησιογραφία ότι ο διεθνής κολοσσός στο εμπόριο τροφίμων, η Ολλανδική εταιρεία Spar, η οποία έχει τζίρο ετήσιο 35 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ είχε αποχωρήσει. Ο τζίρος, τα συνολικά έσοδα από τις αλυσίδες τροφίμων είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ρωτώ, πώς είναι δυνατόν τα ίδια προϊόντα να πουλούνται φτηνότερα στη Γερμανία και στη Γαλλία από ό,τι πουλούνται στην Ελλάδα.
είναι φανερό. Έχουμε ένα καρτέλ τροφίμων, το οποίο είστε 3 χρόνια κυβέρνηση και δεν το αγγίξατε καθόλου. Και περνάω και σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό για μένα. Και είναι σημαντικό γιατί κανένα έθνος δεν ζει ελεύθερο χωρίς τις ένοπλες δυνάμεις του. Και θεωρώ απαράδεκτο να έχουν μειωθεί τα χρήματα για την εθνική άμυνα της χώρας από το 2009 που ήταν 5.763.000.000 στα 3.181.000.000. Πρόκειται για μία μείωση η οποία θα πλήξει κέρια τις ένοπλες δυνάμεις μας και απέναντι στην οποία είμαστε αντίθετοι και θα ήμασταν πρόθυμοι ακόμη και να στερηθεί περισσότερο ο λαός προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική του άμυνα. Και ήταν 10 Δεκεμβρίου του 2017 όταν σε αυτήν εδώ την αίθουσα μιλούσαμε για τον προϋπολογισμό και είχα πει αυτολεξία από τα πρακτικά της Βουλής είναι αυτό για τους έμεσους φόρους τους οποίους συνεχίζεται να διωγγώνετε και να ζητείτε περισσότερα από το μέσο Έλληνα πολίτη. Αύξηση δραματική των έμεσων φόρων, δηλαδή στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα τσιγάρα. Είναι φόροι άδικοι, τους οποίους θα πληρώσει ολόκληρος ο λαός. Ο προϋπολογισμός σας αυτός είναι μνημονιακός και γι' αυτό θα τον καταψηφίσουμε. Εκτός όμως από μνημονιακός, είναι και παράλογος. Δεν στέκει στη λογική. Γιατί από τη στιγμή που οι Έλληνες έχουν ανεξόφλητες οφειλές στο δημόσιο 91 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό σας έλεγα πριν ένα ακριβώς χρόνο, εσείς τους ζητάτε να δώσουν 46 εκατομμύρια ευρώ. Και έλεγα επίσης την ίδια αυτή ομιλία μου για τον προϋπολογισμό. Αν είχαμε μια εθνική κυβέρνηση σήμερα στον προϋπολογισμό, θα έπρεπε να υπάρχει μια εγγραφή. Μια εγγραφή σημαντική. Και δεν είναι άλλη από το κατοχικό δάνειο. Δεν την εγγράψατε ούτε στα τέλη του 2015, ούτε στα τέλη του 2016, ούτε στα τέλη του 2017. Σας είχα πει τότε και επαναλαμβάνω ότι ο ιστορικός, ο οποίος ανήκει στην αριστερά, ο Χάγκεν Φλάισε, έχει γράψει στο βιβλίο του ότι είχαν πληρώσει 3 δόσεις οι Γερμανοί επικατοχής και είχαν γράψει και στον προϋπολογισμό τους του 45 πριν πέσει το καθεστώς τους πληρωμή για το κατοχικό δάνειο. Και είχε γράψει μάλιστα και ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εθνική σας εφημερίδα, το κομματικό σας όργανο, την Αυγή, για το κατοχικό δάνειο τα εξής. Οι σημερινοί ισχυρισμοί του Υπουργού Οικονομικών κ. Σόιμπλε αναφορικά με τις απαιτήσεις Ελλάδος είναι προδήλως και προκλητικώς εσφαλμένοι. Όχι μόνο δεν υφίσταται ζήτημα παραγραφής προηγούμενης ρύθμισης, αλλά αντιθέτως οι οσάνω ελληνικές απαιτήσεις είναι πλήρως ενεργές από νομικής απόψεως. Και τι κάνατε εσείς? Δεν κάνατε τίποτε. Η Χρυσή Αυγή ζητά από την κυβέρνηση, έστω την τελευταία στιγμή, να εγγράψει το κατοχικό δάνειο ως απέτηση της Ελλάδος προς τη Γερμανία. Είναι απόλυτα νόμιμη η διεκδίκησή μας και είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι και εσείς κυβερνάτε τώρα. Λέγατε ότι έφταιγε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, η ΕΡΕ προηγουμένως, η Ένωση Κέντρου που δεν το ζητούσε. Εσείς 3 χρόνια που είστε κυβέρνησης, γιατί δεν το ζητάτε? Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Θα θυμίσω ότι οι περίφημοι δανειστές μας, οι διεθνείς στοχογλύφοι, έχουν πέσει εντελώς έξω στις προβλέψεις τους εις ό,τι αφορά την Ελλάδα και την εθνική της οικονομία. Έλεγαν το 2012 ότι θα έχουμε μείωση του ΑΕΠ 2,6% και είχαμε 7%. Και όμως συνεχίζουμε να υπακούουμε και να ακολουθούμε τις εντολές τους. Το 2011, 2012, 2013 μειώθηκε το εισόδημα των Ελλήνων, το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, κατά 25%. Την ίδια στιγμή που στην τριετία 1946-1949, οπότε είχαμε την αλληλοσφαγή των Ελλήνων, πόλεμο κυριολεκτικά, χωριά να καταστρέφονται, άνθρωποι να εκτελούνται από όλες τις παρατάξεις,
Ξέρετε ποια ήταν η μείωση του ΑΕΠ? Μόνο 15%. Μικρότερη. Μεγαλύτερη συμφορά από το 2011 έως το 2013. Και ύστερα έρχονται κάποιοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και λένε γιατί ρίξαμε πριν 2 χρόνια, το Δεκέμβριο του 2015, την κυβέρνησή τους. Να γιατί τη ρίξαμε. Γιατί μειώσανε το εισόδημα των Ελλήνων κατά 25% σαν συνυπεύθυνοι. Με πρώτο διδάξατε βέβαια την πολιτική των μνημονίων, το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Και έτσι να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει κατ' ουσίαν για να έρθει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που άνοιξε τον δρόμο των μνημονίων στην Ελλάδα. Των μνημονίων απέναντι στα οποία ειλικρινά μάχεται μία μόνο πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή των Ελλήνων. 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα έως το 2022. Με το ΑΕΠ να είναι λίγο χαμηλότερο από τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, το 3,5% του ΑΕΠ είναι 6,4 δισεκατομμύρια. Ζητάτε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 32 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα αντέξει αυτά η ελληνική οικονομία και το 2022 θα έλθει και τυπικά η χρεοκοπία. Αλλά εάν δούμε σε βάθος χρόνου την εξέλιξη αυτού του χρέους, μετά το 3,5% απαιτείται πρωτογενές πλεόνασμα του 2% έως το 2060, όταν δεν θα ζει κανείς από εδώ μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το 2060, εάν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το χρέος όχι μόνο δεν θα έχει μειωθεί, αλλά θα έχει ανέβει στο 195 του ΑΕΠ. Και το πιο σημαντικό, θα απαιτείται για το κοχρεολύσια το 45% του ΑΕΠ. Για κάθε 2 ευρώ δηλαδή που θα παράγει η Ελλάδα, το 1 πρέπει να πηγαίνει στους διεθνείς τοκογλύφους. Εγκληματείται εις βάρος της χώρας. Δεν υπάρχει τρόπος, εάν δεν ρυθμιστεί το δάνειο, εάν δεν καταγγελθεί το χρέος ως επαχθές, που αποδεδειγμένα είναι επαχθές, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει η Ελλάδα. Και μέσα σε όλα τα άλλα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πανηγυρίζει για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, την ίδια στιγμή που βγαίνει ο Μοσκοβισσή και λέει ότι θα είστε υπό επιτροπία μέχρι να ξεπληρώσετε το 75% του χρέους. Δηλαδή, ποτέ θα είμαστε υπό επιτροπία. Κάνατε την Ελλάδα από μια χώρα που ποθούσε κάποτε να βρει την εθνική της ανεξαρτησία, απόλυτα υποτεταγμένη στα διεθνή συμφέροντα. Και έχετε μεγάλη ευθύνη εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πήρατε το 2014 στα τέλη τη χώρα με 73 δισεκατομμύρια ευρώ να χρωστάνε οι πολίτες στο κράτος, και σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οκτωβρίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρωστάει 99 δισεκατομμύρια 751 δις ευρώ. Αυξήσατε δηλαδή τα χρέη των πολιτών προς την εφορία κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται ο ίδιος ο Ντάισελμπλουμ και λέει: το μνημόνιο έγινε για να σωθούν οι τράπεζες. Αφήστε λοιπόν τα παραμύθια ότι με τα μνημόνια και εσείς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ότι με τα μνημόνια σώνετε την Ελλάδα. Τους διεθνείς τοκογλύφους και τις τράπεζες σώσατε. Και έρχεστε τώρα να ξεπουλήσετε και τη ΔΕΗ. Ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού που αποκτήθηκε με κόπο. Κάποτε υπήρχαν σχεδόν 300 ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες αυτές ενωθήθηκαν και έγιναν μια μεγάλη δημόσια εταιρεία. Και αυτή τώρα πάτε να την ξεπουλήσετε, την ίδια στιγμή που όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι θα ξεπουλήσει τη ΔΕΗ, θα πουλήσει ένα τμήμα της ΔΕΗ,
είχατε βγει και είχατε πει ότι είναι εθνικό έγκλημα. Αυτό το εθνικό έγκλημα που καταγγέλατε τότε, σήμερα το διαπράτετε εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η διαγραφή του χρέους είναι μονόδρομος και η Χρυσή Αυγή παραμένει σταθερά σε αυτήν την κατεύθυνση. Εάν δεν διαγραφεί το χρέος, όλα όσα ακούμε είναι λόγια του αέρα. Ελάφρυνση, ρύθμιση, αναδιάταξη, λόγια του αέρα. Κανείς δεν μιλάει για κούρεμα, κανείς δεν μιλάει για διαγραφή. Εάν υπάρχει αυτό το χρέος, κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει στην Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω, όχι άλλες θυσίες για την Ευρώπη και το ευρώ. Αυτή η σημαία εκεί με τα κίτρινα αστέρια, η μπλε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μας τους χρυσαυγίτες δεν λέει τίποτε. Μόνο οι γαλανόλευκοι. Η Ευρώπη είναι απέναντί μας σταθερά. Και είναι αστιότητες αυτά που ακούω, ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Σοβαρός, κύριε. Θα έρθουν οι τεθωρακισμένες μεραρχίες του Λουξεμβούργου να μας υπερασπίσουν αν μας επιτεθεί η Τουρκία? Ή μήπως θα έρθουν τα υποβρύχια της Μάλτας? Τι ιστορίες είναι αυτές ότι θα μας σώσει η Ευρώπη? Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα η οποία είναι πλούσια. Και θα σας αναφέρω δύο στοιχεία. Από τον καθηγητή γεωλογίας κύριο Φιλιππίδη. 2,3 εκατομμύρια ευρώ αποτιμά τη αγαθάριστη αξία του ελληνικού πλούτου. Και έχω και για νότια της Κρήτης, όπου υπάρχουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε φυσικό αέρα. Και η Deutsche Bank, η οποία τα κοστολόγησε 427 δισεκατομμύρια. Τίποτε για όλα αυτά από εσάς, παρά μόνο λόγια του αέρα. Και έρχομαι, διότι δεν είναι τα πάντα οικονομία. Έχουμε και άλλα σοβαρά ζητήματα. Και στον χρόνο που απομένει θα το πω, έρχομαι στην επίσκεψη Ερντογάν και σας διαβάζω τι είχα πει στις 10 Δεκεμβρίου του 2017 στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό για την υπόθεση αυτή. Ένα χρόνο πριν, πρακτικά της Βουλής, 10 Δεκεμβρίου 2017, μέγα εθνικό θέμα η δηλώση Ερντογάν για διεκδίκηση των ελληνικών νήσων και για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοτζάνης. Εδώ, σε αυτή την αίθουσα, το είχα πει ένα χρόνο πριν. Και είχα παραθέσει και τι είχε πει ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Κοντήλης. Ενώ η Ελλάδα προσανατολίστηκε ψυχή, τέλη και σώμα της στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί από τον τουρκικό κίνδυνο, ακριβώς ο ευρωπαϊκός τους προσανατολισμός θα μεταβληθεί σε όργανο de facto μετατροπής της σε δορυφόρο της Τουρκίας. Και έρχομαι στην πρόσφατη επίσκεψη Ερντογάν, όπου ο Ερντογάν μίλησε για ανάγκη επικαιροποίησης της συνθήκης, ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας για ανάγκη ερμηνείας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και τέλος ο Πρωθυπουργός για εξυγχρονισμό. Στην πραγματικότητα, για όσους ξέρουν ελληνικά, οι λέξεις και οι εκφράσεις επικαιροποίηση, ερμηνεία σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και εξυγχρονισμός δεν διαφέρουν. Ανοίξατε το δρόμο για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοτζάνης. Πάρτε το πίσω. Αλλιώς είστε εθνικά υπόλογοι. Όσο για τη συνθήκη της Λοτζάνης, έχω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά μία φωτογραφία. Τη φωτογραφία του Στεφάνου, που κατέθεσε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου ο Ταγίπ Ερντογάν. Παρακαλώ, πάρτε το για τα πρακτικά. Είναι μία ημισέλληνος. Πώς τον αφήσατε να καταθέσει την τουρκική σημαία σε ένα μνημείο όπου είναι ο τάφος των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν πολεμώντας την ημισέλληνο? Και για του λόγου το αληθές, θα σας διαβάσω ονόματα μαχών που υπάρχουν χαραγμένα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ελασσόνα, Σαραντάπορο, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Αετοράχη, Μανολιάσα, Μπιζάνη,
Δρίσκος, όπου πέθανε ο Λορέντζος Μαβίλης. Αρτάκι, Αηδίνη, όπου θριάμβευσε και έδιωξε τους Τούρκους ο στρατηγός Πλαστήρας με το 542 Σύνταγμα Ευζώνων. Φιλαδέλφια, Τσουτάχια, Δωρήλαιο, Ναφιών Καραχισάρ, Σαγκάριος, Καλεκδρότο, Κύπρος 1974. Όλοι αυτοί πεθάναν πολεμώντας την ημισέλινο και αφήσατε τον Ερντογάν να καταθέσει στον τάφο τους μια ημισέλινο. Ντροπή σας!